Το κύριε Λαγουβάρδε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχω βάλει ένα τίτλο τώρα εδώ. Τα τερτύπια του καιρού και οι συνθήκες Αυγούστου στην Κρήτη. Συμφωνείτε? Σωστά, σωστά. Συμφωνείτε? Τι γίνεται εδώ με το νησί? Θα κάνουμε μπάνια μέχρι τέλος Οκτωβρίου? Εντάξει, αλλάζει η κατάσταση από αύριο. Να πω καταρχάς ότι είχαμε 5 ημέρες μια θερμή εισβολή, η οποία ήταν ιδιαίτερως έντονη. Δηλαδή η θερμοκρασία φτάσε σε πολύ ψηλά επίπεδα, μέχρι και 38 βαθμούς στα Χανιά. Αποκλίσεις που ξεπερνάνε τους 10 βαθμούς σχετικά με τις κανονικές τιμές που έχουμε ως μέσον όρο για αρχές ή μέσα Οκτωβρίου. Όπως πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη απόκληση. Και η διάρκεια μεγάλη, όπως είπα, περίπου 5 ημέρες. Αλλάζει βέβαια η κατάσταση από αύριο. Θα έχει ένα ψυχρό μέτωπο που θα ρίξει τη θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα και στην Κρήτη. Θα στραφούν οι άνεμοι σε βοριάδες, θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα ευτυχώς από τη σκόνη και η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα κανονικά τις επόμενες ημέρες, που είναι κοντά στους 24, 25, 26 βαθμούς, κάπου τόσο. Το θέμα είναι ότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, βέβαια, η Βόρεια Ελλάδα με την Κρήτη, σαν η Κρήτη να είναι αποκομμένη. Είναι ένα φαινόμενο που έχει εξήγηση, κύριε Λαγουβάρδε? Κοιτάξτε, σίγουρα η Κρήτη ως νοτιότερο τμήμα της χώρας μας επηρεάζεται περισσότερο από τις θερμές εισβολές. Παρόλο που θα έλεγα αυτή η συγκεκριμένη θερμή εισβολή επηρέασε και τις βόρειες περιοχές της χώρας. Είχαμε ζέστη και εκεί. Αυτό που έτσι είναι λίγο παράδοξο, τουλάχιστον για το φετινό καλοκαίρι, και το σούσα και με έναν συναδελφό σας σήμερα, είναι ότι είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες πολύ αρχή και πολύ τέλος του καλοκαιριού. Δηλαδή, είχαμε τον καύσωνα του Μαΐου που είχαμε πραγματικά δει τιμές ρεκόρ και στην Κρήτη, που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ μέσα στο Μάιο. Και στη συνέχεια να έχουμε τώρα τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου και αρχές του Οκτωβρίου, ουσιαστικά τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, επίσης θερμοκρασίες ρεκόρ. Ενώ διάμεσα το καλοκαίρι ήταν πιο ήπια, θα έλεγα, τα πράγματα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό το μοτίβο έτσι είναι λίγο ανησυχητικό, γιατί δείχνει έτσι μια ακραία συμπεριφορά του καιρού, γιατί αυτές οι αποκλήσεις είναι ακραίες από τις κανονικές τιμές. Και εκτός της κανονικής εποχής, δείχνει έτσι μια επέκταση της θερμής εποχής, αν θέλετε, και νωρίτερα και αργότερα, και είναι κάτι το οποίο έτσι πρέπει να το παρακολουθούμε. Κύριε Γαλαγουβάρη, καλησπέρα και από μένα. Συγγνώμη, Νικόλα, μου επιτρέπεις να ρωτήσω. Βέβαια, βέβαια. Έχουμε συνηθίσει τελευταία, βλέπουμε ακραίες μεταβολές του καιρού. Να υπενθυμίσω τον Ιαννό, μεγάλη κακοκαιρία στην Ελλάδα. Μετά είχαμε κάτι σαν καύσωνα. Μετά πάλι κακοκαιρία. Αυτές τις μέρες διανύουμε πάλι μέρες με υψηλή θερμοκρασία. Θα πρέπει να συνηθίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα το επόμενο χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε κάτι. Τα έντονα φαινόμενα, όπως ο Ιαννός, είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι σπάνιο. Είναι σπάνιο σε ολόκληρο τη Μεσόγειο και μόνο στην περιοχή μας. Οι δύο τελευταίοι μεσογειακοί κυκλώνες δυστυχώς επηρέασαν τη χώρα μας. Εντάσσεται στο γενικό φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, κύριε Λαγουβάρδε? Όχι, εγώ δεν το πιστεύω. Όχι. Τα έντονα φαινόμενα. Όχι. Μάλιστα. Δεν είναι λάθος να αποδίδουμε όλα τα έντονα φαινόμενα στην κλιματική αλλαγή. Στην κλιματική αλλαγή μπορούμε να αποδώσουμε πολύ εύκολα, τώρα το λέμε πλέον, τις αποκλίσεις της θερμοκρασίας που έχουμε προς τα πάνω. Σχεδόν όλοι οι καλοκαίρινοι μήνες στη χώρα μας είναι πιο θερμοί από τις κανονικές τιμές τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτό κατά την γνώμη μου συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και με τη σταδιακή αύξηση των θερμοκρασιών. Αλλά απ' την άλλη, μην φτάνουμε στο σημείο, και αυτό το κάνουν δυστυχώς και κάποιοι συναδελφοί μας, να αποδίδουμε το κάθε φαινόμενο, το κάνουν και κατά κόρυν πολιτική βέβαια για άλλους λόγους, στην κλιματική αλλαγή. Έντονα φαινόμενα στη Μεσόγειο είχαμε και θα έχουμε. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να τα αντιμετωπίζουμε, να τα παρακολουθούμε, να τα καταγράφουμε. Και να παρακολουθούμε βέβαια αν η συχνότητά του αυξάνεται. Κύριε Λαγουβάρδε, το οποίο έχει σημασία. Τελευταία ερώτηση. Πέρυσι, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, έριξε το περισσότερο νερό, έβρεξε πάρα πολύ. Μεγάλες ποσότητες νερού, αν μου επιτρέπετε τον όρο, βροχής. Φέτος περιμένουμε παρόμοια φαινόμενα, έχετε εικόνα? Δεν μπορούμε να έχουμε διαφορά. Αυτό που λέτε για το Φεβρουάριο του 19 ήταν πραγματικά επίσημη ακραία συμπεριφορά του καιρού, με βροχές, ειδικά μηνές βροχές που δεν είχαμε δει σε ολόκληρη την Ευρώπη για μέσα του χειμώνα. Είναι κάτι όμως το οποίο από τουλάχιστον από αναφορές που έχουμε έξι ανασυμβεί, όχι σε αυτό το βαθμό, ειδικά η Δυτική Κρήτη είναι μέρος που δέχεται μεγάλη έψη βροχής, θα συνεχίσει να τα δέχεται. Οι θερμότερες θάλασσες και η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσουν πιθανώς σε περισσότερες και δυνατότερες βροχοπτώσεις. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά τα φαινόμενα και να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικά τις συνέπειες. Μάλιστα. Κύριε Λαγουβάρδε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά.